Γεια σου, Αλίνα μου, χαίρομαι που σε βλέπω. Τι όμορφη που είσαι με το... Εσύ, καλά είσαι. Καλώς την, Γεια σας, δεν έχω ξαναγνωριστεί με η Κατερίνα. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ. Η Άννα και ο Παντελής, λοιπόν, που είναι οι γονείς της Θοδώρας και του Μανολάκη, που τόσο τους αγαπάτε. Η αλήθεια είναι όμως πέρα από την πλάκα, ότι και οι δύο ηλικιακά, βέβαια, με τη μεταμόρφωση που κάνετε στο ρόλο που έχετε μπει, μου κάνετε μικρή, τώρα που σας βλέπω, είστε πολύ μικροί για να είστε οι γονείς. Τη Θοδώρα και του Μανώλη. Ναι, τη Θοδώρα και του Μανώλη. Στην επαρχία παντρεύονται μικροί. Δεν είμαστε. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε. Αλήθεια. Εμένα μου κάνετε ότι είστε πολύ μικροί. Αλλά, έτσι αν τα είχαμε κάνει τα παιδιά στα 20, όπως τα κάνουν στα χωριά, τότε θα είχαμε παιδιά. Παντρεύονται μικροί στα χωριά. Κάνετε μικρή παιδιά. Και άλλες εποχές τότε. Καμία σχέση. Αλλά είναι και το μακιγιάζ, είναι και το. Ναι, είμαστε πιο κινηματογραφικοί. Ναι. Είναι κινηματογράφος αυτή η παραγωγή του Γιάννη Καραγιάννη, το μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη και ο Σασμός μας, η σκηνοθεσία του Κώστα Κωστόπουλου και της σκηνοθετικής ομάδας, τη Ζωή τη Φίλιππα και το Γιάννη το Σαμπάνη, με μια μεγάλη, μεγάλη ομάδα παραγωγής, σεναριογράφων. Με την υποστήριξη του καναλιού, του κύριου Καραγιάννη, με φοβερούς συναδέλφους. Και με την αγάπη του κόσμου, θα με πω εγώ, που σας έχει αγκαλιάσει. Είναι αμοιβαίο, είναι αμοιβαίο. Αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με τον κινηματογράφο που έχουν καταφέρει με όλη αυτή την ομάδα είναι ότι μας έχουν πάρα πολύ μίνιμαλ, σχεδόν άβαφοι, με τα ρούχα του Κλέμαντο Φυσέ και την Αστάσα Παπασκετεριού στα κοστούμια. Πολλά τα γυρίσματα που σε καθημερινό δεν συνηθίζεται. Πάρα πολλά. Επίσης, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ το ότι τα γυρίσματα είναι σε εξωτερικούς χώρους. Σε φυσικούς εξωτερικούς χώρους. Δηλαδή, είναι σαν χωριό. Υπάρχει μια εξαιρετική πλατεία, το Ολογραφικό Μουσείο, στην Παιανία, που μπαίνεις μέσα, περνάς την πόρτα και αυτομάτως νιώθεις ότι μεταφέρεσαι στην επαρχία. Γίνεσαι ο ρόλος. Όχι, αλλά εποχή, γιατί είναι τώρα. Γίνεσαι ο ρόλος. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Στους ρόλους τώρα, η Άννα είναι πιο κοντά στα παιδιά, ο Παντελής τον βλέπουμε λίγο διαφορετικό. Όλο αυτό θα φέρει κάποια ρήξη στο ζευγάρι. Ναι. Θα φέρει. Λοιπόν, θα δώσω είμαστε spoiler. Τώρα σε ένα σημείο να σας δώσουμε ένα μικρό spoiler. Έχετε δει ότι έχει φύγει η Θοδώρα από το σπίτι μας, μετά από τη φοβερή σκηνή που είχε και ο Στάθης και ερμήνευσε συγκλονιστικά αυτή τη σύγκρουση του πατέρα, που είναι λίγο πιο αγρίκος, να το πούμε έτσι, πιο απότομος, αλλά είναι καλός άνθρωπος όμως. Και ο Στάθης και ο Παντελής. Ακούει ο Παντελής. Η Άννα τώρα το έχει όλο αυτό πάρει. Σωματοποιήσει. Δεν της αρέσει. Ακριβώς, το έχει σωματοποιήσει. Και θα έχουν μια πάρα πολύ ισχυρή ρήξη το ζευγάρι, που θα τους οδηγήσει στα πολύ μεγάλα άκρα. Κάτι το οποίο νομίζω, διόρθω σε με κι εσύ, αλλά κι εσείς είστε γονείς. Αν δεν κάνω λάθος, συμβαίνει και σε πάρα πολλές οικογένειες. Ακριβώς. Και σήμερα. Βεβαίως, δηλαδή βεβαίως. Το βλέπουμε ότι δύο γονείς συγκρούονται. Βεβαίως. Να σου πω κάτι. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να σου πω κάτι. Δύο παιδιά έχετε εσείς, έτσι δεν είναι? Ναι, δύο αγόρια. Ο ένας παιχταράς. Εσύ είναι ένα κοριτσάκι. Και ο μικρός. Και εμένα. Ναι. Από κοντάκι αυτός, ξέρεις. Ναι. Λέει ότι κάνει ο μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τέχνη να σου δίνει την αίσθηση ότι κοιτάς από την κλειδαρότρυπα. Ότι βλέπεις πράγματα απόκρυφα. Όταν συμβαίνουν πράγματα στην οικογένεια, αποκαλύπτονται χαρακτήρες. Η οικογένεια Αγγελάκη, λοιπόν, πραγματικά αντιπροσωπεύει τη μέση αστική οικογένεια. Θα γίνουν πολλά πράγματα και θα τους δέσουν. Επίσης είναι πολύ ωραίο που η Άννα θα διεκδικήσει τώρα, θα δυναμώσει το χαρακτήρα της και θα διεκδικήσει τη σχέση της με τον άντρα της και σαν σύντροφος και σαν μάνα, γιατί λίγο την έχει συνηθίσει και την έχει του χεριού του και έχει δέσει το γαϊδαρό του. Θα λυθεί λίγο ο γαϊδαρός, θα ξαμολυθεί. Και θα υπάρξουν πολύ σοβαρές εξελίξεις. Που έχουμε είναι πολλές. Απλά θέλω να δώσω λίγο το λόγο στο Γιάννη, γιατί είναι φανατικός. Γιατί μας έχουν στείλει τηλεθεατές πάρα πολλές ερωτήσεις για την εξέλιξη, οπότε η Γιάννη επέλεξε κάποιες. Εγώ θέλω να μου πει λίγο για το Μανολάκη, γιατί ο Μανώλης ξέρει ένα πολύ μεγάλο μυστικό το οποίο το έχει αποκαλύψει μόνο στον παπά. Αν κάποια στιγμή θα το εκμεστερευτεί και σε κάποιο μέλος της οικογένειας, εσάς δηλαδή τους γονείς του. Ακόμα όχι. Δεν μας λέει τίποτα. Και είναι ένα μεγάλο βάρος, γιατί εμείς έχουμε δει το γιο μας έτσι. Έχει αλλάξει. Τον έχουμε δει βαρύ. Εγώ το είχα περάσει μαζί του που του έλεγα, αν θυμάστε, πήγαινε στην αστυνομία, ό,τι θέλεις, θα είμαστε εδώ. Και ο Παντελής επίσης του μίλησε κάποια στιγμή που μαλακώνει με τον Μανώλη. Και θα έχουν και στιγμές που θα δεθούν περισσότερο πατέρας και γιος. Ναι. Αυτή θα δυναμώσει. Ναι. Αλλά αυτό το θέμα δεν το πιάνουμε. Και ο ίδιος από την ώρα που εξομολογήθηκε ακριβώς στο Παπαμιχάλη, στο φοβερό Μιχάλη Αεράκη, σαν λίγο να το έβαλε στην άκρη. Και τους γονείς του τώρα είναι σαν να ενηλικιώνεται και δεν τους θέλει τόσο τους γονείς του για συμβουλή. Θα έρθει η στιγμή που θα το πει, θα πω εγώ. Θα ξέρεις κάτι παραπάνω από εμάς. Πριν να γίνει αυτό,
Εγώ ήθελα να πω κάτι για τη σχέση πατέρα-γιου, που μας απασχολούσε, μας απασχολεί και θα μας απασχολεί. Είναι ένα πράγμα το οποίο δηλαδή θα έρθουν πολύ κοντά αυτοί οι δύο άνθρωποι και ο Παντελής που κουβαλάει τα δικά του βιώματα θα χτίσει μια γέφυρα έτσι ώστε να καταλάβει περισσότερο το γιο του, να έρθουν κοντά σε ένα συμβάν και να τον κατανοήσει και να καταλάβει ότι ο τρόπος που επιθυμούσε να σκληραγωγήσει το γιο του για να βγει στη ζωή είναι μια δική του φοβία και όχι του Μανώλη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα κινδυνεύσουν τα παιδιά, γιατί η Μένθοδόρα είναι με το Λευτέρη, ο οποίος έχει ένα σκοτεινό παρελθόν. Ο Δε Μανολάκης είναι ουσιαστικά λογιστής του Ευθύμη. Του Ευθύμη της μαφίας, εγώ θα πω. Θα κάνει ο Μανώλης κάτι πολύ για να ενώσει την οικογένειά του που θα περάσει μια πολύ μεγάλη ρήξη. Ο Μανώλης θα κάνει μια πολύ παράτολμη κίνηση. Και θα ενδεχομένως και ο Ευθύμης θα τον κρατάει λίγο στο χέρι. Ναι, είναι σε πολύ κίνδυνο και τα δύο παιδιά. Οπα. Παρότι η Άννα έχει συμπαθήσει το γαμπρό της και θα τον συμπαθήσει και ακόμα περισσότερο, για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν μπορώ να πω, σιγά σιγά και ο Παντελής θα τον εκτιμήσει. Αλλά επειδή και οι δύο, και ο Λευτέρης και ο Ευθύμης είναι πρόσωπα έτσι με σκοτεινό παρελθόν, ακριβώς, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Λοιπόν, πέρα από τα spoiler, πάρα πολλοί μας ρωτούν και εδώ και μας στέλνουν μηνύματα και στην εκπομπή, αν υπάρχει πιθανή νέα σεζόν, τρίτη σεζόν του Σασμού. Αν σας πούνε, συνεχίζουμε. Είστε θετικοί σε αυτό? Ωραία. Καλή ερώτηση. Ξεκινήσουμε από την άρνηση του συμπεράσματος. Οπα. Τι θα γίνει δηλαδή, αν δεν γίνει τρίτη χρονιά και εγώ πω όχι. Θα χάσω μια υπέροχη παρέα. Σωστά. Θα χάσω μια οικογένεια που πηγαίνω. Και είμαι αυτός. Όχι, δεν ξέρω, γιατί κάποιοι ηθοποιοί πολλές φορές λένε ότι δεν ξέρω αν πρέπει να το αφήσω στο πικ, γιατί είναι ρίσκο και για επόμενη χρονιά. Σίγουρα θέλει σκέψη αυτό. Να πω, αν θέλεις, αν μου επιτρέπετε. Εάν ο Γιάννης Καραγιάννης, η συγγραφική ομάδα του Σασμού, που τώρα έχει ένα πολύ ωραίο σεναριακό team, τη Βάσια την Καρτινού, την Εμμανουέλα την Αλεξίου, το Χορευτάκι την Κανελοπούλου, τη Μέρη τη Ζαφυρόπουλου, αν όλη αυτή η ομάδα μαζί με τον Κωστόπουλο, τον Σαμπάνη, τη Φίλιππα, αποφασίσουν ότι αυτό είναι εφικτό, αν η ομάδα δηλαδή αυτό το πλαισιώσει, εμείς δεν έχουμε πολύ μεγάλο λόγο. Εγώ δηλαδή, σαν χαρακτήρα, σαν Αλίνα και σαν Άννα που λίγο εκεί ταιριάζει, δεν ταράζω πάρα πολύ τα νερά, εκτός αν μου πούν ότι ο ρόλος μου ολοκληρώθηκε. Και αυτό θα εμπιστευτώ αυτούς που κάναν αυτή την επιτυχία. Για τον εαυτό μας, δεν το βγάζω τους εαυτούς μας απ' έξω, ότι έχουμε συμμετάσχει. Βέβαια, την οικογένεια που λέει ο Στάθης ισχύει, αγαπιόμαστε, έχουμε δεθεί σαν οικογένεια και οι τέσσερις που είμαστε. Είναι δηλαδή, Δανάη, φίλοι μου, παπά. Οπότε... Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Το ξέρουμε ότι είστε φίλες. Εγώ το ξέρω και οι φίλοι της κόρης μου είναι και δικιά μου φίλη. Εμείς είμαστε από πολύ παλιά φίλες τώρα. Και ακούω, έχω ακούσει τα καλύτερα και για τις σκηνές που έχετε. Έχουμε καλή σχέση. Πολύ ωραία. Και με τους υπόλοιπους έχουμε. Το καφενείο είναι τόπος συνάντησης, οπότε με όλους έχουμε επαφή. Και... οπότε ναι, αυτό που λέει ο Στάθης ισχύει. Και πίνουμε, συγγνώμη, πίνουμε νερό. Τσικουδιές νερό. Ρατσέ, ο Αντρέας. Ρατσέ. Μου έκανε πλάκα ο Μικρούτσικος. Ο Αντρέας Μικρούτσικος. Από το πρωί δηλαδή. Πόσες τσικουδιές νερό πίνεις, νερό. Ρε φίλε, λέει. Δεν μπορούμε να πείσουμε. Επίσης, έχουμε μεγάλη υποστήριξη από τον Αλφα. Αυτό να το πω, γιατί εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Τόσο έντονη η οικογένεια και στην επικοινωνία και στη διοίκηση. Είναι όλη μια αγκαλιά απέναντί μας. Να τα λέμε αυτά. Το λέω γιατί το εννοώ, παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε βγει, έχουμε πιει αληθινά ποτά, έχουν γίνει ωραίες καταστάσεις. Να πω κάτι για αυτό που ρώτησες πριν. Η σεναριακή ομάδα βλέπει, αφουγκράζεται, επικοινωνεί και μαζί προχωράμε. Ζουν μαζί μας, μας αναπνέουν. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό για τη συνέχεια. Και σας αφουγκράζετε και όλες και ενώ το συζητάτε. Έτσι, κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί διάβασα ότι θα είστε στην τρελή του... Ο Στάθης θα είναι, γιατί είναι 15 Δεκεμβρίου. Θα είναι και ο φίλος μου ο Νίκος Ομουτσινάς, οπότε ανυπομονώ. Απίστευτος τύπος. Δεν το συζητάω. Είναι λέω τον Νίκο, αλλά έχετε πολύ. Το περιμένουμε, γιατί θα είναι και ο Στάθης. Θα πάμε οπωσδήποτε 15 Δεκεμβρίου. Σας περιμένω όλους. Να πω δύο λόγια. Ναι, βεβαίως. Χίλια ευχαριστώ. Βλέπουμε και εικόνα. Τέλεια. Διασκευή, σκηνοθεσία Πέτρος Ζούλιας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Νίκος Μουτσινάς, Αθηνάη Κανομάκου, Στέλλα Αγγίκα, η Στέλλα μας. Στέλλα Αγγίκα, Χριστίνα Τσάχου, Χαμσιάρης. Θα ξεχάσω, παιδιά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, συγχωρείτε. Σαν να παίζω κι εγώ εδώ μεταξύ, σαν γυναίκα του κανονικά. Εγώ είμαι από την πλευρά των ανθρώπων που κατέχουν την εξουσία. Α, μάλιστα. Και η άλλη πλευρά είναι η ονειροπόλη, που επιθυμούν και λατρεύουν τη ζωή
και θα υπάρξει μια φοβερή σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Και θα αποκαλυφθούν πρόσωπα και καταστάσεις και ειδικά αυτοί που κατέχουν την εξουσία, ένας από αυτούς είμαι εγώ, και είναι λίγο κωμικοτραγικό να τους βλέπεις πόσο επικίνδυνοι εν δυνάμει μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Αλίνα μου, ξέρετε αυτή τη στιγμή δεν ετοιμάζεις κάτι θεατρικά. Σπάνιο, γιατί είσαι συνέχεια. Ναι, αλλά επέλεξα, επειδή είχα αυτή την έντονη δράση στο σασμό και ήθελα να είμαι και με την κόρη μου τα απογεύματα. Έλα, πολύ γλυκό αυτό που λες. Το ήθελα, αλήθεια, και το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί γενικά δεν το συζητάω πολύ. Αλλά ήθελα, επειδή έχω την οικειότητα μαζί σου να το πω. Ήθελα. Είχα την πολυτέλεια ακριβώς να έχω δουλειά το πρωί, οπότε να μην πολύ καλά έχω. Κάτι πολύ μικρό θα κάνω ένα guest σε μια καινούρια συναρπευή στον Α, αλλά δεν μπορώ να σας πω. Μην πεις, γιατί θα με φάνε από τον Α. Όχι, δεν θα πω, μου είπανε να μην πω, αλλά θα με φωνάξετε τότε. Μην το πει. Δεν θα πω, δεν θα πω. Αλλά γίνονται ωραία πράγματα και άλλα πράγματα ωραία θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θέλαμε πολύ καιρό να έρθουμε. Το έχουμε προσπαθήσει να το καταφέρουμε. Και θέλω μια φορά να καταφέρουμε να κάνουμε και μια συνέντευξη, να μιλήσουμε και για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Φυσικά. Είστε άνθρωποι οι οποίοι έχετε λόγο. Φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είστε καλά. Είστε ωραία παρέα. Είστε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Σας αφήνω με τον Γρηγόρη και τον Γιάννη. Εδώ ασφαλή τα χέρια.